Τα καλησπέριζουμε στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, τον αναπληρωτή αντιπρόεδρο του ΣΕΛΠΕ και καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Αντώνη Ζαΐρη. Καλησπέρα σα, κύριε Αντιπρόεδρε. Καλησπέρα και σε εσά. Σα προσκαλέσαμε, καλύτερα. ζητήσαμε έναν εκπρόσωπο των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ, α, και θα συζητήσουμε μαζί όλο αυτό που δημιουργήθηκε σήμερα. Μετά θα ακούσουμε την άψη του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου τη Αθήνα, του κύριου Πατούλη, που έχει να παρέμβει και ζητεί την άμεση λήψη μέτρων. Και μετά θα συνομιλήσουμε με τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Και το κάνουμε αυτό, κύριε καθηγητά, διότι θεωρούμε ότι είναι μείζον θέμα. Υπήρξε μία απαγόρευση ένα πακέτο περιορισμών για την προστασία τη δημόσια υγεία. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Ο κορονοϊό είναι μπροστά μα. Ήδη έχουμε τρει νεκρού και πάνω από α, 200 κρούσματα στη χώρα μα και χιλιάδε θανάτου όλο τον πλανήτη. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω εσεί, ω διοκτήτε σούπερ μάρκετ, τι σκέπτεστε να κάνετε για να προστατεύσετε του πολίτε που σειραίουν κατά εκατοντάδε και χιλιάδε, κάθονται στι ουρέ, συνοστίζονται, δεν πληρούν δεν τηρούν τις απαγορεύσεις, η Κοινή Υπουργική Απόφαση λέει ότι πρέπει να υπάρχουν πέντε στην ουρά. Και μέτρησα σήμερα 200. Τι θα κάνετε? Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες συστάσεις, τις οποίες δίνουμε εμείς και οδηγίες, προ τα καταστήματα, σούπερ μάρκετ, αλλά και τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα, τα οποία παραμένουν ανοιχτά, τα οποία είναι, για παράδειγμα, σούπερ μάρκετ, ταμείο αναταμείο, να υπάρχει ένα κοινό κενό, ούτω ώστε, κύριε Στραβελάκη, να μην υπάρχει ούτε οριζόντιο, ούτε κάθετο συνοστισμό του κόσμου. Δεν το είδαμε αυτό. Από σήμερα. εκεί και πέρα, δίνουμε οδηγίε. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον ενό μέτρου μέχρι το ταμείο, να μην υπάρχει ουρά του σαλίγκαρου στο ταμείο, αλλά να είναι ευθείε οι δίωδοι και βεβαίω μπορεί και ένα στέλεχο να παρατηρεί και να παρεμβαίνει δίνοντα οδηγίε στον κόσμο επί τη διαδικασία αυτή. Αυτό γίνεται μέρο. Εγώ είχα πάει ναι. την Τετάρτη στο Σούπερ Μάρκετ και είδα χειρότερη κατάσταση. Η ερώτηση ναι. σήμερα είναι Σάββατο και έγιναν αυτά. Εσύ λέτε τι θα έπρεπε να γίνεται. Ναι, λέω Γιατί ότι θα δεν έπρεπε γίνεται. να γίνεται. Γιατί δεν να σα πω, ξέρετε, ε, καμία υπουργική απόφαση, κύριε Στραβελάκη, και κανένα νόμο ναι. δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ατομική ευθύνη, τη συλλογική συνείδηση και το αίσθημα κοινωνική υπευθυνότητα απέναντι στον συνάνθρωπο. Αυτό το τα δεν να το αέροι, μπορούν να το υποκαταστήσεις. μπορούν να πουνε εδώ 100 στο στούντιο. Όχι, να το συνεχίσουν Είναι αδύνατο. Θα το σταματήσουν. Θέλω να πω το σούπερ μάρκετ δεν είναι αλάνα. Είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Ωραία. Γιατί yes. λοιπόν υπάρχουν μεγάφωνα που ακούγονται προσφορέ, μουσική. Γιατί στην είσοδο δεν υπάρχει ένα δελτίο. Γιατί Φράβο. δεν υπάρχουν υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ στα ταμεία για να βάζουν ένα φραγμό και να λένε Πέντε, εσεί περιμένετε πίσω. Εσεί πιο πίσω ένα υπάλληλο να ρυθμίζει αυτό το συνοστισμό. Δεν υπήρξε αυτό πουθενά. Δεν υπάρχει αυτό, αλλά θα υπάρξει και θα πρέπει στην έξοδο των σούπερ και στην είσοδο να υπάρχει δεν ξέρω, κάποια μορφή αστυνόμευση ή ελεγκτικών αρχών που να ελέγχει τη ροή εισόδου στο κατάστημα. Όπω γίνεται. Όπω γίνεται. Όπω γίνεται. Όπω γίνεται. Όπω γίνεται. Όπω γίνεται. γίνεται. Όπω γίνεται στην Ιταλία αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται. Όχι, δεν μπορεί δηλαδή. Όχι, 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 όχι. Στην, στην Ιταλία, Ιταλία, αυτό γίνεται. Κύριε Ζαήρη, στην Ιταλία και μπαίνουν και μέσα λίγοι-λίγοι. Έχουμε μεταδώσει τι εικόνε και έξω είναι στην ουρά και είναι ο ένα δύο μέτρα από τον άλλον έξω, όχι μέσα. Αυτό λέω. Όταν λέω για έλεγχο ροή εισόδου στο κατάστημα αυτό εννοώ. Θα το κάνετε λοιπόν από Δευτέρα. Ναι, βεβαίω θα γίνει αυτό. το κάνετε Κεντρικά από... Θα υπάρξει μια οργάνωση, θα το ξέρουν οι πολίτε ότι έχουμε. δεν μπορούν να πάνε εκδρομή στο σούπερ μάρκετ και θα βρεθούν μπροστά σε ένα περιορισμό. Θυμίζω ότι στην Κίνα, γιατί σταδιακά δυστυχώ, έχουμε στην Ευρώπη μέτρα τύπου Κίνα. Πρώτα στην Ιταλία, μετά στην Ισπανία, από Δευτέρα θα εφαρμοστούν και δεν το έκαναν εκεί διότι το φαντάστηκαν, διότι το συνέστησαν οι ειδικοί. και εκεί υπήρχε αποτέλεσμα. Ξεκινήσαμε από χιλιάδε κόσμο κάθε μέρα και τώρα έχουμε πέντε και δέκα. Ξέρετε τι έκαναν επέτρεπαν σε κάθε οικογένεια να στέλνει έναν μέρα παραμέρα στο σούπερ μάρκετ. Και... Όχι να πηγαίνουν μαζί παππούς, γιαγιά και εγγονάκια. Και η ψυχαγωγία και η εκδρομική εμπειρία μέσα στο σούπερ μάρκετ πρέπει να σταματήσει και από την άλλη και ο καταναλωτής πρέπει να προαποφασίζει τις αγορές του, ούτως ώστε μέσα στους διαδρόμους των ραφιών να μειώνει τον χρόνο παραμονής του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν Άρα έχουν 500 πρέπει... σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, εσεί τι θα κάνετε. Έχετε τρόπο να επιβάλλετε την τάξη, να μπαίνουν λίγοι-λίγοι, να είναι πέντε στην σειρά στο ταμείο, όπω λέει η κοινή υπουργική Ακούστε, απόφαση, κύριε και ε, να κρατήσετε σε μια τάξη ε, του άλλου έξω. Εμεί κάνουμε σωστέ συστάσει και, και, ε, και εισηγήσει. Ε, Κατασταλτικέ αποφάσει μπορεί να πάρει η κυβέρνηση. Και ε, Η κυβέρνηση νομίζω έχει πάρει σωστέ αποφάσει. Και ε, πιστεύω θα να πω και κάτι άλλο πρέπει να επεκταθεί και το μέτρο ή όλα τα καταστήματα ή κανένα, διότι νομίζω αυτό δεν είναι σωστό, εκτό του ότι υπάρχουν και κάποιε παρερμηνίε στην υπουργική απόφαση που πρέπει να την ξαναδούνε Το τι σημαίνει εμπορικό κατάστημα και τι σημαίνει το οποίο παραμένει ανοιχτό και τι σημαίνει μεγάλο πολυκατάστημα και εμπορικό κέντρο, το οποίο με βάση την υπουργική απόφαση είναι κλειστό. Πρέπει Τι να νοήτε, υπάρχει... Τα εμπορικά εις... κέντρα είναι κλειστά, τα εμπορικά ναι, πάρκα και... είναι κλειστά. Ναι, αλλά το εμπορικό τα... κατάστημα των πολλών τετραγωνικών μέτρων, ποια είναι η διαφορά από ένα εμπορικό κέντρο που έχει μεγάλη προσέλευση κόσμου Εσείς και λέτε πάρα πολλά να... τετραγωνικά. Εσείς Ο... λέτε ότι πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί στη λειτουργία και μεγάλων. Πιστεύω το μέτρο πρέπει να είναι ενιαίο και επειδή ο Πρωθυπουργό είναι αποφασισμένο και ευτυχώ που έχουμε αυτή την κυβέρνηση, θα ληφθεί, είναι το επόμενο μέτρο το οποίο θα ληφθεί και είμαι υπέρ των οριζόντιων μέτρων και όχι των Ξέρω, μεμονωμένων μέτρων. Τι προτείνετε ακριβώ για να απαντήσει σε λίγο, είναι μαζί μα ήδη ο Άδωνη Γεωργιάδη. Τι προτείνετε δηλαδή. Προτείνουμε το μέτρο να ισχύσει για όλα τα καταστήματα, ε, μικρά, μεσαία και μεγάλα. Ναι, αυτό. Και όχι μόνο για Μεσόλωκο. τα εμπορικά κέντρα. Διότι αυτή τη στιγμή τα, κέντρα τα, εμπορικά έχουν κα... κλίση. Τα... τα εμπορικά πάρκα έχουν κλείσει. Σε ένα κατάστημα τα... παιχνιδιών που πουλάει και πιάτα, τα πουλάει και δώρα, που πουλάει και τρόφιμα. Εμπορ... Λέτε να κλείσει και αυτό. Τα εμπορικά καταστήματα βεβαίω. Διότι αυτή τη στιγμή που υπάρχει τέτοιο πολλαπλασιασμό του φαινομένου και τέτοια μεταδοτικότητα, για να γίνει σωστή διαχείριση, θα πρέπει επί 15, 20, 25 μέρε να παραμείνουν κλειστά όλα τα καταστήματα. Για να μπορέσει να αποσυμπιεστεί η κατάσταση. Τι να μείνει ανοιχτό, Τα φαρμακεία και τα σούπερ μάρκετ. Τα απλά Αυτά τα απλά Μέχρι κάποια τα Πόσο δεν μπορεί Λέτητα. να παραμείνουν ανοιχτά. Διότι... Μέχρι κάποια τραγωνικά, δηλαδή. Ναι. Και όσον αφορά, της... αφορά τι ελλείψει, θέλω να πω ότι είναι ελλείψει ημέρα. Θέλω να άρω κάθε Α, υποψία. Σωστό. Έτσι. Είναι ελλείψει ημέρα. Δεν πρόκειται να υπάρχουν ελλείψει. Το λέω σε όλου του καταναλωτέ, σε όλου του αγοραστέ. Υπάρχει υπερεπάρκεια και αυτέ οι ελλείψει που μπορεί να παρουσιάζονται κάθε μέρα είναι λόγω υπερβολική ζήτηση συγκεκριμένων απολυματικών προϊόντων όταν η ζήτηση έχει εκτοξευτεί στο 700% και 400%. Λογικό είναι να υπάρχουν προβλήματα τα τροφοδοσίας. Άρα δεν υπάρχει καμία ανησυχία σε όλου του καταναλωτέ. Οι ευπαθείς ομάδε μπορούν να επισκέπτονται τα σούπερ μάρκετ πρωινέ ώρε, ούτω ώστε να μην υπάρχει συνοστισμό. Έτσι, και να, για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια κανονικότητα. Το Προτείνεται φαινόμενο... και επέκταση ωραρίου, γιατί αυτό άκουσα να το λέει ο κύριο Τσιόδρα, ώστε να μην είναι περιορισμένε οι ώρε και να έτσι, μπορούν έτσι, να αγοράζουν και αργά το βράδυ και νωρί το πρωί. Για να υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια, ούτω ώστε να υπάρχει Βάλιστα. να υπέρθουμε. Διότι ξέρετε το φαινόμενο πρέπει να το δούμε παροδικά. Αλλά τα μέτρα πρέπει να ληφθούν τώρα για λοιπόν. να μην γίνει ανεξέλεκτη κατάσταση λόγω απρονοησία και απερισκεψία. Περιμένουμε όμω δούμε την υλοποίηση αυτών που είπατε. Για τα υπόλοιπα θα ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη σε δύο λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ τον Αναπληρωτή αντιπρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, τον καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Ζαΐρη.